Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εγκαινιάζει την περιοδική έκθεση αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση σε μια όμορφη βραδιά στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Νωρίτερα τα εγκαίνια τέλεσαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Μητροπολίτης Ελασσόνας. Η Υπουργός Πολιτισμού στην ομιλία της έκανε αρχικά ιδιαίτερη αναφορά στην άψογη συνεργασία με την περιφέρεια και τους δήμους της περιοχής, συνεργασία που οδήγησε, όπως είπε, σε μια σειρά σημαντικών πολιτιστικών έργων για την περιοχή. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω τις εργασίες αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με πρώτη φορά με ορατό ορίζοντα περαίωσης του έργου. Ενώ παράλληλα προχωρούν και οι διαδικασίες για τη συνολική ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του. Ενταγμένα στο τρέχον ΕΣΠΑ, έργα σε πολύτιμα και πολυάριθμα περιφερειακά μνημεία, ξεκινώντας από το κάστρο της Βελίκας και των Φαρσάλων, τον ΤΕΚΕ του Χασάν Μπαμπά στα Τέμπη, τον Ναό του Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια, το Αρχοντικό του Γεωργίου Σβάτς, τις μονές των Αγίων Θεοδόρων Ραψάνης και Αγίου Δημητρίου στο Στόμιο, ενώ ειδική μέρημνα έχει ληφθεί και για την χρηματοδότηση και αποκατάσταση των μνημείων που επλήγησαν από τον πρόσφατο σεισμό του περασμένου Μαρτίου. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τις δράσεις πολιτισμού ως πόλους τουριστικής έλξης στην μετα-COVID εποχή και εξήρε τις πρωτοβουλίες του Διαχρονικού Μουσείου. Το Διαχρονικό Μουσείο της Λάρισας αποτελεί ένα εξόχως χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς επένδυσης σε πολιτιστικές υποδομές, καθώς εκτός από θεματοφύλακα της υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς στην ιστορική της εξέλιξη, αποτελεί πλέον ένα κεντρικό σημείο αναφοράς της ευρύτερης πνευματικής, καλλιτεχνικής και κοινωνικής ζωής της πόλης, φιλοξενώντας ένα μεγάλο μέρος δραστηριοτήτων. Ανάμεσα σε αυτές και πολλές εξαιρετικά επιτυχημένες και δημοφιλείς περιοδικές εκθέσεις, όπως αυτή με τίτλο «Ιδόλιο, ένας κόσμος σε μικρογραφία Θεσσαλίας και Μακεδονίας», που επιστεγάστηκε και από διεθνή βράβευση του σχετικού συνοδευτικού βίντεο, σχετίζεται φέτος πλησιωμένη και από εικαστική εγκατάσταση σύγχρονης τέχνης. Όλο αυτό δείχνει ακριβώς τις πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναπτύξει η Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας εδώ στο Διαχρονικό Μουσείο. Σύντομους χαιρετισμούς απίφθηναν ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο Περιφερειάρχης αλλά και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Λάρισας. Νομίζω ότι με τα κοιμήλια και τα τεκμήρια που υπάρχουν εδώ, την απόλυτα βέβαιωση που θα δούμε σε λίγο, τονίζουν με ιδιαίτερη έμφαση αυτό το στοιχείο. Θέλω λοιπόν να πω και να κλείσω με αυτό σύντομα, Σωτήρη, όπως είπες, ότι θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε και νομίζω κάνουμε μια σπουδαία δουλειά όλοι οι φορείς, προκειμένου οι πολίτες της Λάρισας και όχι μόνο αυτοί, να δουν και αυτή την έκθεση και την έκθεση του λαογραφικού και όλα όσα θα επακολουθήσουν. Γι' αυτό και έχουμε ένα ευρύ πρόγραμμα στοχευμένης στρατηγικής για τον πολιτισμό, πάνω από 32 έργα, προϋπολογισμού 25 και επάνω εκατομμύρια ευρώ. Σε χρόνο ρεκόρ για τον πολιτισμό και για την Ελλάδα. Και οπωσδήποτε αυτό μας δημιουργεί χαρά. Θα πει κάποιος, γιατί το λες αυτό? Το λέω γιατί πονάμε, γιατί θέλουμε τα έργα αυτά να τα αποδώσουμε γρήγορα στον κόσμο, γιατί ο πολιτισμός είναι κατεξοχήν αναπτυξιακό και οικονομικό εργαλείο, γιατί ο πολιτισμός φέρνει θέσεις εργασίας, γιατί ο πολιτισμός φέρνει την Θεσσαλία και τη Λάρισα ψηλά. Είναι δύναμη και τη δύναμη αυτή δεν μπορούμε να τη σπαταλούμε, δεν μπορούμε να τη χάνουμε, πρέπει να την υλοποιήσουμε μέσω από αυτά τα έργα τα οποία κάνουμε και τα άλλα τα οποία σχεδιάζουμε. Το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας συμμετέχει στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την έναρξη του αγώνα το 1921 με την περιοδική έκθεση «Η Επιστροφή των Μουσών». Η σημασία που έχει ο εορτασμός αυτός έχει γίνει πλέον φανερή μέσα από το πλήθος των επιστημονικών και καλλιτεχνικών γεγονότων που έχουν οργανωθεί, κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, και με το κάθε ένα από αυτά κερδίζουμε όλοι μας σε αυτογνωσία, αφού είναι γνωστό ότι το 1921 μας έκανε αυτό που είμαστε σήμερα. Την εκδήλωση συντόνιζε ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος. Αμέσως μετά οι υπουργός αλλά και οι παρευρισκόμενοι ξεναγήθηκαν στην έκθεση με την κυρία Μενδώνη να εκφράζει τις καλύτερες εντυπώσεις μιλώντας στην DRT. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση η οποία καλύπτει στην πραγματικότητα το τι συνέβη πριν την Επανάσταση, γιατί η Επανάσταση δεν ήταν μια ξαφνική έκρηξη, ήταν μια ζύμωση δεκαετιών. Και νομίζω ότι η έκθεση αυτή αυτό το αναδεικνύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς συνδυάζει την λόγια παράδοση,
την εκκλησιαστική, τη λαϊκή, με έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο.